Αυτό που είδαμε απόψε ξεπερνάει κάπως την ανθρώπινη φαντασία, τα καθημερινά δεδομένα. Πώς τα εξηγείτε? Τούτα τα οποία συμβαίνουν στον Άγιο Γεώργιο δεν συμβαίνουν μόνον στον Άγιο Γεώργιο. Συμβαίνουν σε όλες τις ενορίες και εκεί που οι ιερείς προσεύχονται και παρηγορούν τα παιδιά τους, διότι μόνο να τα παρηγορήσεις είναι η μεγαλύτερα προσφορά της Εκκλησίας. Μόνο να τα παρηγορήσεις. Το φαινόμενο τούτο, το οποίο ήταν και είναι καθημερινό, είναι ένα πράγμα ότι σήμερα εξαπλώθη περισσότερο παρά άλλοτε ποτέ η μαγεία εις τον κόσμο, τον Ορθόδοξο. Αυτά τα παιδιά τα οποία είναι εδώ, τα περισσότερα είναι από μαγεία. Τα περισσότερα είναι από μαγεία, από έχθρα, από μίσος, από κακία, από φθόνων, από μίσος, από εκδίκηση, είτε των συγγενών, είτε των γειτόνων, είτε οποιοδήποτε άλλου ο οποίος φθονεί έναν άνθρωπο. Γιατί τώρα το ερώτημα, γιατί παθαίνουν αυτά τα παιδιά? Γιατί ο άνθρωπος προσβάλλεται από τον διάβολο? Αμέσως το ερώτημα έχει την απάντηση. Εφύγαμε από τον Θεό. Έχουμε απομακρυνθεί από τον Θεό. Είμεθα έρημη της χάριτος του Θεού. Εάν ο άνθρωπος είναι κοντά στο Θεό, να μην φοβείται ούτε μάγους, ούτε εχθρούς, ούτε κανένα.
διότι ο Θεός σκέπει τα παιδιά του. Και τούτο το οποίο ακριβώς συμβαίνει μπροστά μας και το βλέπουμε και ο κόσμος δεν το γνωρίζει, δια να φύγει, δια να απαλλαγεί ο άνθρωπος από αυτό το δαιμόνιο, ποτέ στους μάγους, ποτέ στους μάγους, τα μέντιου, τις χαρτορίχτρες, τις φλιντζανούδες και οτιδήποτε άλλο λέγεται μαγεία. Μακριά από αυτά, διότι αντί να γιάνει ο άνθρωπος γίνεται χειρότερα. Αντιμετωπίζετε τα περιστατικά τα οποία έρχονται εδώ. Τα περιστατικά τα οποία έρχονται εδώ πάντοτε με πίστη στον Θεό και με την προσευχή την οποία η Εκκλησία μας εφύλαξε διαμέσου των αιώνων, οι οποίοι λέγονται εξορκισμοί του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιερού Χρυσοστόμου και άλλων πατέρων της Εκκλησίας, τα οποία η Εκκλησία μας διατηρεί και θα διατηρεί έως τις συντελείες του αιώνα. Η στάση της Εκκλησίας γενικότερα απέναντι στο έργο το οποίο επιτελείται, ποια είναι? Η στάση της Εκκλησίας απέναντι του έργου τούτου είναι τόσο πολύ καλή και ο κόσμος και οι αρχιερείς και οι ιερείς και όλοι έχουν μία μέρημνα για αυτά τα παιδιά. Τα ανακουφίζουν, τους παραστέκονται και όπου και να πάνε τα παιδιά, όχι μόνο στον Άγιο Γεώργιο, αλλά και στις άλλες εκκλησίες, οι ιερείς διαβάζουν τις ευχές αυτές και τα παρηγορούν τα παιδιά του Θεού. Κύριε Παγωδά, απόψε είδαμε κάποιες εικόνες οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες. Εσείς, σαν εργοθεραπευτής, πώς θα μπορούσατε να τις εξηγήσετε? Εκείνο που έχω να πω γενικά, σαν άτομο που εργάζομαι στον χώρο της ψυχικής υγείας, θα έλεγα ότι υπάρχουν, από την ημέρα τουλάχιστον που άρχισα να έρχομαι εδώ, σε αυτόν τον
ιεροχώρου, διαπίστωσα ότι υπάρχουν πράγματα που είναι ανεξήγητα σύμφωνα με τις αρχές και, και τους τρόπους που εξηγούνται στην ψυχιατρική. Θα ήθελα συνάδελφοι, αλλά περισσότερο οι γιατροί που εργάζονται στους χώρους αυτούς, να έρθουν να παρακολουθήσουν από κοντά σε αυτόν εδώ το χώρο, αυτά τα οποία συμβαίνουν, για να δουν αν πραγματικά εγγίζουν το χώρο της ψυχικής υγείας ή είναι αυτό που λέει ο λαός, ότι πουλήσαμε την ψυχή μας στον σατανά. Είναι γεγονός ότι το θέμα μαγεία και κατά πόσο μπορεί να εξηγηθεί από την πλευρά της επιστήμης είναι πολύ δύσκολο. Αλλά όμως μόνο αυτά γεγονότα και ιδιαίτερα αυτά ακριβώς τα πράγματα τα οποία καταγράψατε με την κάμερα μπορούν να είναι μια απόδειξη της αλήθειας το τι σημαίνει μαγεία. Oh.